Έφτασε ενδέκατη χρόνια. Κάθε χρόνο λέμε πέρασαν 8 χρόνια, 9 χρόνια, 10 χρόνια. 11 χρόνια αυτή είναι η πρόσκληση για το ενδέκατο φιλανθρωπικό δείπνο που διοργανώνεται για την ενίσχυση της φλόγας Ντίνα Τριανταφύλου και Μαγιά το Μαλλί. Τώρα το βλέπω κάτω από το φως γιατί σε χαιρέτησα στο σκοτάδι. Σε ευχαριστώ πολύ. Αν δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Αλλά τι ωραία να είμαστε, να είμαστε καλά. Όχι, να είμαστε καλά και να πούμε σημαντικό. Και 20η φορά θέλω να πω. Απλά η φλόγα να είναι σε μια διαφορετική μορφή προσέγγισης της αρρώστιας. Βεβαίως. Είναι σημαντικό γιατί ξεκινήσαμε λίγο πριν την κρίση. Το 8. Το 8. Ναι. Και καταλαβαίνετε ότι αμέσως μόλις άρχισε να δυσκολεύει η κατάσταση για όλους, για κάποιους. Διαφοροποίησαμε κάποια δεδομένα. Μπήκε το ερώτημα με πολύ εμφατικά ερωτηματικά. Το συνεχίζουμε, το σταματάμε, βρίσκουμε κάτι άλλο και πάμε όχι. Το κομβικό σημείο μας ήταν, ξέρετε, το 15. Δεν αρκούσε το νέο να το πούμε εμείς, εννοώ η φλόγα και το WIS που το διοργανώνουμε από την πρώτη χρονιά αυτό. Έπρεπε να το αποφασίσετε εσείς που, δόξα τω Θεώ, έχετε ανοιχτή αγκαλιά για τη φλόγα όλα αυτά τα χρόνια. Πάντα θα θυμόμαστε λοιπόν το κομβικό έτος 15 με τα Capital Controls που το καταφέραμε και το κάναμε τελικά και το με Σεπτέμβρη. Και με τα Capital Controls, γιατί μου λέει Ντίνα, δεν γίνεται να το κάνουμε έτσι, αλλιώς. Και όμως το μεταθέσαμε, και το κάναμε καλοκαίρι. Ήταν εξίσου πετυχημένο. Λοιπόν, έλα να δούμε τώρα γιατί φέτος αποκτά μια επιπλέον αξία η συμμετοχή κάποιου στο φιλανθρωπικό δείπνο της φλόγας. Που πρέπει να πούμε, γιατί κοιτούσα σήμερα το μενού. Είπες ναι, εσύ, ας το δει για την τελική σε σένα, έγκριση. Γιατί, κοιτάξτε, δίνεις 25 ευρώ, που πάει ένα καλό ποσό στη φλόγα. Το μεγαλύτερο ποσό. Σχεδόν ολόκληρο σωτήρι από την γιατί, ώρα που το προσπαθούμε. Να το εξηγήσουμε όμως αυτό. Εξήγησε το λοιπόν. Δηλαδή, βγαίνεις έξω το 20 τώρα κακά τα ψέματα, σε ένα τέτοιο περιβάλλον και με όλη αυτή την ποικιλία φαγητού, έχει γύρω στο 20. Όσο και αν έχουν συρρυκνώσει όλες οι επιχειρήσεις τα κόστη τους, εκεί βγαίνει. Με κρασί, με ποτό δηλαδή, φαγητό, γλυκά, έτσι αλλιώς εκεί βγαίνει. Έτσι είναι πλουσιότατο λοιπόν, έτσι και αλλιώς το γεύμα, ναι, σε αλμυρά, γλυκά, κρασιά, τα πάντα έτσι. Έτσι, τώρα δεν θέλω να σας ανοίξω την όρεξη, να σας διαβάσω το μενού. Έχεις λοιπόν ένα, επειδή προκύπτουν χορηγίες το ένα το άλλο, προσπαθούμε να μένει ακέραιο αυτό το ποσό για την φλόγα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να το λέμε, και φέτος το καταφέραμε πάλι, έτσι. Το διασφαλίζουμε όμως, πριν και έτσι παίρνουμε μπρος. Έχουμε παραπάνω λόγους, πέρα από μια κοινωνική συνάθρηση, και αυτό έχει πάντα την αξία του, μην το υποτιμούμε δεν και αυτό. Συζητώ. Συναντιόμαστε, δηλαδή είναι το ετήσιο μεγάλο ραντεβού. Με μια άλλη μορφή, με ένα άλλο στυλ. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί ήταν το Σαββατοκύριακο η Ντίνα στην Αθήνα. Και εκεί ελήφθησαν πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις. Βάλανε ένα μεγάλο στόχο. Εγώ δεν ξέρω αν είναι φιλόδοξος. Ξέρω ότι ό,τι στόχο έβαλε μέχρι σήμερα η φλόγα, εσείς τον υλοποιήσατε, εμείς τον υλοποιήσαμε. Θέλω να πω, είναι υπόθεση της κοινωνίας πια η φλόγα. Αυτό είναι το σημαντικό. Θέλω όμως τον εξηγήσει αυτόν τον στόχο, γιατί είναι σπουδαίο. Δηλαδή, γινόμαστε Ευρώπη επιτέλους και σε αυτό το κομμάτι. Γινόμαστε Ευρώπη γιατί. Είμαστε γονείς της φλόγας, απλοϊκοί άνθρωποι. Δεν είμαστε ούτε τεχνοκράτες, ούτε του χώρου της ιατρικής. Όμως πραγματικά το λέω την τελευταία δεκαετία, πενταετία, έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο. Ξεκινήσαμε μια φλόγα με σκοπό και στόχο την ενημέρωση της κοινωνίας και τη στήριξη της οικογένειάς μας και φτάσαμε τελικά να υλοποιούμε καινοτόμα προγράμματα που πραγματικά ούτε ένα κράτος πρόνοιας θα έφτανε τόσο πολύ γρήγορα εκεί και ας σταματήσουμε ή το υπολογίσουμε ότι είμαστε η Ελλάδα της κρίσης είτε όχι. Αυτό το τωρινό που όχι απλά είναι φιλόδοξο, το υλοποιούμε πλέον, απλά τώρα το ανακοινώνουμε επίσημα. Τι γίνεται. Για πες το μας. Τα τελευταία χρόνια οι προηγμένες χώρες και θεωρούμαστε ότι είμαστε προηγμένη χώρα η Ελλάδα έχει σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, Αγγλία, Βέλγιο, Γαλλία, ομάδα συντονιστών γιατρών, που κάθε ένα συντονιστής γιατρός είναι για κάθε τύπο της νόσου. Mm-hmm. Άλλος συντονιστής γιατρός για τους όγκους εγκεφάλου, άλλος για τις μυελογενείς λευκαιμίες, άλλος για τα λεμφώματα. Εμείς λοιπόν εδώ στην Ελλάδα δεν είχαμε γιατρούς που να έχουν πάρει πάνω τους τον κάθε τύπο της νόσου. Στην ειδίκευση. Λοιπόν, του ζητήσαμε λοιπόν εμείς από το 2017, όταν είπαν οι ίδιοι, εκδηλώσαν την επιθυμία ότι πρέπει να το κάνουμε, γιατί είναι ευεργετικό για κάθε παιδί που διαγνώσκεται με καρκίνο, να μπορεί να είναι
η περίπτωσή του να πηγαίνει κατευθείαν στο συγκεκριμένο γιατρό και αμέσως μετά στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Γιατρών και να μπορούν έτσι άμεσα να το φροντίζουν, όπως να έχει τη φροντίδα την ιατρική όπως κάθε παιδί στην Ευρώπη. Και επιπλέον τα φάρμακά του, που εδώ πέρα πολλές φορές γίνονται πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν ή κολλησιεργούν πολύ γραφειοκρατικά, θα είναι έτσι κι αλλιώς υποχρεωμένοι να τα στέλνουν και να παίρνουν την ίδια ακριβώς θεραπεία. Αυτό λοιπόν είχε ένα τεράστιο κόστος. Γιατί η κάθε ξεχωριστή εγγραφή του συντονιστή γιατρού, η κάθε ετήσια συνεισφορά στο ταμείο αυτό, ξεκίνησε από 350 χιλιάρικα, φτάνει στα 500 χιλιάρικα και στα επόμενα δύο χρόνια 700. Ξεκινήσαμε λοιπόν και τα δίνουμε. Γιατί δεν θέλουμε σε αυτό τον αγώνα να υπάρχει πουθενά κενό, και εκεί έχουμε εστιαστεί τελικά τώρα, Σωτήρη. Στην ποιότητα ζωής του αγώνα του παιδιού με καρκίνο. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Εμείς αγωνιζόμαστε πραγματικά όλοι για ζωή και θάνατο. Και αυτό που οι γιατροί δηλώνουν τα τελευταία 10 χρόνια και το βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα, ότι ένα στα τέσσερα παιδιά χάνουμε, αλλά χάνουμε παιδί και αυτό είναι θρήνος. Αν βλέπουμε λοιπόν στα 62 παιδιά που φιλοξενούμε, οικογένειες, τους τρεις ξενών της Φλόγας, που όμως στο μήνα μπορεί να έχουμε και δύο απώλειες, είναι φοβερό, είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Και προσπαθούμε όσο μπορούμε, μα όσο μπορούμε, να στηρίζουμε την ιατρική κοινότητα. Και μέσα όλα τα παιδογκολογικά τμήματα και τα παιδιατρικά νοσοκομεία, όλα όπου να τα περιδιαβεί κανείς αν είναι υποψιασμένος, θα βλέπει παντού plexiglass δωρεές Φλόγας. Πραγματικά είμαστε σε άλλο επίπεδο. Ό,τι βοηθάνε οι συνάνθρωποι μας, γίνεται ένα τεράστιο, τεράστιο έργο. Ήταν αναγκαίο να γίνει αυτή η ενημέρωση για να ξέρετε ότι πέρα από αυτό που ξέρετε ότι γενικά κάνει η Φλόγα, γιατί πάντα προστίθενται πράγματα, εσείς στα χρόνια της κρίσης, αντί να φέρετε, αντί να συρρυκνώνετε τη δράση σας, τη διωγγώνετε. Την διωγγώσαμε και όταν οι συνάνθρωποι μας το απέδειξαν εμπράκτος. Μάλιστα. Σμπρώχνανε λοιπόν, χρήματα προς εμάς. Ενδέκατο φιλανθρωπικό δείπνο για την ενίσχυση του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Καρκίνο Φλόγα από το περιοδικό WIS τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ, στον υπέροχο κήπο του Ξενία. Στο καιρός, για πες. Γιατί μας κάνει μέχρι κάτι. Την Κυριακή δείχνει. Μέχρι την Κυριακή δείχνει. Κακό καιρό. Τι για τη Δευτέρα, εσύ είδες και για τη Δευτέρα. Δεν είδα τίποτε, αλλά μέσα έχουμε περάσει υπέροχες τέτοιες βράδιες. Εντάξει, δεν το συζητώ, αλλά δεν ξέρω. Όλοι σκεφτόμαστε πάντοτε το έξω. Καλά, εννοείται. Μακάρι. Θα υπάρχει λοιπόν παρηγοριά για τις κυρίες που θα μπορέσουν να βάλουν τα μητέρα τους τα κούνια. Τα ψιλοτάκουνα, αλλά όχι πάντα τα φαρδιά. Πάντα υπάρχουν επιπρόσθετοι λοιπόν, λόγοι για θα το έχουμε έξω. Μια και μιλώ για τα κούνια. Θα έχουμε μόδα φέτος. Και φέτος. Και φέτος λοιπόν. Μαζί με την κυρία Εύη τη Δαμιανάκη, η οποία είναι στην παρουσίαση των ενδυματολογικών προτάσεων. Κάναμε πάρα πολύ καλή έτσι, προσπάθεια και έχουμε καταπληκτικές προσφορές προς τη Φλόγα ρούχων, αξεσουάρ, κάποια κοσμήματα, παιδικό ρουχάκι. Οπότε οι πολλές κυρίες πιστές φίλες της Φλόγας, μέσα από τη ζωή μας, μέσα από την πόλη μας, θα φορέσουν το ρουχάκι, θα το περπατήσουν να το δείξουν. Άλλες ήδη το αγόρασαν από το περιβάλλον τους, άλλα θα προβληθούν. Και ωραία. Περίφημα. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Τίνα Τριανταφύλου. Ραντεβού έχουμε με την Φλόγα και τη σπουδαία δουλειά που κάνει η Φλόγα την Δευτέρα το βράδυ στον κήπο του Ξενία στις 9. Και μη σας πτωεί αν κάτι στραβώσει με τον καιρό. Έχουμε περάσει, όπως είπαμε, υπέροχα και στο εσωτερικό. Έτσι, και θα παρακαλούσα όμως και στις μέρες λίγο που έρχονται, επειδή πάρα πολλοί έχουν κλείσει έτσι, την κάρτα τους και την παρέα τους. Να φτιάχνουν τα τραπέζια τελευταία στιγμή. Ναι, να μπορέσουμε να είναι και ευχαριστημένοι σαν παρεούλες όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Και εγώ σε ευχαριστώ.